Δεν είχαμε κουλάσει με την ομάδα του. Δεν είχαμε ξαναπάει το Σοφουντάρ, πάντως είχαμε πια παρακολουθεί. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την εταιρεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσκάλαμε από το πρόσωπο. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Και αυτό γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καταφέραμε όλους, έτσι δεν είναι. Εδώ είναι μια θεία και γιαγιά μαζί. Δεν τα φέρει για τα κυρία Ελληνόπουλα, αλλά είναι Σουδανή η θεία και η γιαγιά. Τη συνοδεύανε και ο κύριος είναι από Σερβία. Εδώ είναι η Ελληνίδα που έχει και τα παιδιά, η κόρη, τη ξέρουν λίγα ελληνικά, καταλαβαίνει. Ναι, μπράβο. Χαιρόμαστε που είστε εδώ ασφαλείς. Κοιμάστε λίγο, ε. Να πάτε να ξεκουραστείτε. Εδώ είναι οι Φιλιππίνες από τις Φιλιππίνες και εδώ είναι οι Ισπανοί υπηκός και ο σύντροφος είναι Σέρβος. Και έχουν να πει ένα νεογέννητο, ούτε κάτι τέτοιο. Είναι Ελληνίδα και τα παιδιά της. Τώρα ξέρετε πού θα τους πάμε τώρα, έχουμε τακτοποιημένα όλα. Πολύ ωραία. Να πάνε οι άνθρωποι να ξεκουραστούν. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με την ασφαλή επιστροφή του ΣΕΓΑ των 30 από το Χαρτούμ η επιχείρηση διάσωσης των Ελλήνων συμπολιτών μας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν. Θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για την άρτια οργάνωση αυτής της σύνθετης αποστολής, πάντα σε συνδυασμό και με άλλες φίλες χώρες. Καταφέραμε και επιστρέψαμε πίσω στην πατρίδα όσους συμπολίτες μας ήθελαν να φύγουν
από την εμπόλεμη ζώνη, καθώς και έξι, αν δεν κάνω λάθος, τετράποδους φίλους μας, οι οποίοι και αυτοί επέστρεψαν μαζί με την οικογένειά τους. Η ελληνική πολιτεία οφείλει ανά πάσα στιγμή να φροντίζει για την ασφάλεια των ελληνικών πολιτών, ασχέτως το που αυτοί βρίσκονται, και εύχομαι αυτή η μεγάλη περιπέτεια στο Σουδάν να τελειώσει σύντομα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις εστίες τους. Οι ενόπλες μας δυνάμεις για ακόμα μια φορά μας έβγαλαν αυτοπρόσωπους και φρόντισαν για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της σύνθετης επιχείρησης.